Αντιμέτωπο με τον Ισαγγελέα θα βρεθεί αύριο στι 10 το πρωί ο 32χρονο πιλότο, ο οποίο όπω φαίνεται θα καταθέσει απολογητικό υπόμνημα σε μια προσπάθεια να αποφύγει λεπτομερή περιγραφή των συνθηκών θανάτου τη άτυχη Καρολάιν. Στι απαντήσει όμω που θα κληθεί να δώσει για σκοτεινέ πτυχέ τη υπόθεση, αναμένεται να στηριχθεί η συνέχιση των ερευνών. Μέσω του συνηγόρου του πάντω, αποδίδει στι κακέ σχέσει του ζευγαριού και την οργή που του προκαλούσε η στάση τη απέναντι στο μωρό τη δολοφονία, προσπαθώντα να αντικρούσει την κατηγορία τη ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Θα διαφωτιστούν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό ποιε ήταν είναι τα, τα γεγονότα και οι συνθήκε που επικρατούσαν σε παρελθόντα χρόνο πριν δηλαδή, την τέλεση του αδικήματο. Ο πατέρας του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου σε συνομιλία που είχε σήμερα με δημοσιογράφους δήλωσε συντετριμένος από τις αποκαλύψεις, ενομιλώντας για τη μικρή λιδία, ανέφερε ότι τον ενδιαφέρει να μεγαλώσει σωστά. Το μωράκι είναι μαζί μα. Το μόνο που μα ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η τύχη αυτού του μωρού και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένοι πάνω σε αυτό. Ω πατέρα, αυτή τη στιγμή έχω χάσει δύο παιδιά. Προσπαθώ να μην έχει περισσότερο κακή τύχη ένα παιδάκι που δεν φταίει σε τίποτα. Τα νέα ερωτήματα όμως φουντώνουν όσο ξετυλίγεται το κουβάρι τη υπόθεσης και αφορούν τόσο στον τρόπο με τον οποίο σκότωσε την 20χρονη Καρολάιν, όσο και αν υπήρξε εμπλοκή άλλου προσώπου στο στιγερό έγκλημα. Αν πρόκειται μόνο για μια ανθρωποκτονία, είτε αν υπάρχει άλλη πτυχή στην υπόθεση η οποία να αποκαλύπτει σχεδιασμό. Ο επίτιμο πρόεδρο των αξιωματικών τη Ελλά, Θανάση Κατερινόπουλο, εμένει στην επισήμαση για το ταξίδι στην Κρήτη ενό μέλου του ζευγαριού, που φαίνεται να ήταν ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίο συνοδευόμενο από τρίτο πρόσωπο είδε σπίτι το οποίο είχε πρόθεση να ενοικιάσει στην περιοχή τη Σούδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, δύο ακόμη πληροφορίε έχουν τεθεί υπόψη των αρχών. Η μία αφορά σε επιστήμονα, τον οποίο επισκεπτόταν, και μία ακόμη για την οποία δεν έδωσε λεπτομέρειε, αναμένοντα τι επόμενε κινήσει των αστυνομικών. ...και ανακριτικών αρχών. Σήμερα κοινοποιήθηκε και μία φωτογραφία από την αυτοψία των αστυνομικών μέσα στο σπίτι... ...η οποία αποτυπώνει το σημείο από που ο ίδιος ο κατηγορούμενος είπε στους αστυνομικούς... ...ότι οι δίθεν δράστες είχαν αποσπάσει μεγάλο χρηματικό ποσό. Η έλλειψη αναστάτωσης στο χώρο ήταν το στοιχείο που πρόδωσε εξ αρχής το ψέμα του πιλότου.